Hey. Hey. Τι καμώματα είναι αυτά? Δεν είναι καμώματα. Να, ξάπλωσα και με πήρε ο ύπνος. Και εγώ νόμιζα ότι σήμερα που δεν έχεις δουλειά, άφησε να το κάνουμε, θα ήσουν έτοιμος. Έτοιμος? Δηλαδή τι έτοιμος? Να. Α, σήμερα παρά είμαι έτοιμος. Έλα, δεις. Με συγχωρείτε. Μένω δίπλα, γείτονας. Χαίρο πολύ. Τι θέλετε? Μήπως έχετε κανένα τσιγάρο να μας δώσετε? Μείναμε. Πολλά. Ορίστε. Ολόκληρο πακέτο. Έχω κι άλλο, μην ανησυχείς. Μυστικός είσαι. Μα τι θα γίνει, κάθε φορά που έρχομαι στο γραφείο σου, κοιτάζεις το ρολόι σου. Τι σου συμβαίνει? Τώρα τελευταία είσαι και πολύ ανήσυχος. Δεν συμβαίνει τίποτα. Μόνο που εσύ δεν θες να καταλάβεις. Έτσι προσπαθώ να τη βρω κάπου αλλού. Ήξερα πως θα σπροξενούσα τέτοια ταραχή, θα προτιμούσα να ακούω τη μουσική από τη μηχανή του καϊκιού μου. Και τώρα που με είδατε θα σχηματίσατε τη γνώμη? Γνώμη εγώ? Αλήθεια, τι γνώμη σχηματίσατε για μένα? Εγώ θα ρωτήσω εσάς, για την ιδιακρισία μου, τι γνώμη σχηματίσατε για μένα? Μα εγώ ζήτησα πρώτη τη γνώμη σας. Διστάζετε μήπως να πείτε από φόβο, μη και με θίξετε? Όχι, αλλά φοβάμαι πως θα δειχθώ πολύ λίγο σε λόγια. Αν η αμφιβολία είναι αμφιβολία, ή αν αυτό που βλέπω δεν είναι όνειρο, αλλά πραγματικότητα. Δηλαδή, αν δεν είμαι άειλη, θα είμαι με σάρκα και οστά. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Λοιπόν, τι λέτε εσείς πως είμαι? Μακάρι να με λέγανε Θωμά. Κι αν σας λέγα? Θα έκανα ό,τι και εκείνος. Για να πιστέψω και να βγω από την αμφιβολία που με έχει. Ορίστε, λέγε, τι θέλεις? Δεν είσαι άντρας, ρε. Άφησε τα αντιλήτια καθαρός και μίλα μου ξεκάθαρα. Τι θέλεις από μένα? Μπήκε στο σπίτι μου. Μπήκα. Γιατί είμαστε στην κόρη μου. Το ήθελε και το έπαθε.